Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι του Περιφερειακού Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστώ και εσάς προσωπικά για την πρόσκληση να παρευρεθούμε στην απουσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για δύο θέματα πολύ σημαντικά για το μέλλον της πόλης. Για την αναπτυξιακή προοπτική που εμείς οραματιζόμαστε και υπηρετούμε. Το πρώτο είναι η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα Τρίπολη, το τμήμα Καλαμάτα Τσακώνα, ως προς τα πρόσθετα συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα. Και το δεύτερο, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Παμίσου από το φράγμα Άριος σε εκβολές στη θάλασσα. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με τους συνεργάτες μου, τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Ανάπτυξης Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, τον Νίκο Μπασακίδη, τον Αντιδήμαρχο Νέων Έργων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολυδομίας, τον Ανδρέα Τουγκαραγιάννη, και τον Διευθύντη Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΙΑ Καλαμάτα, τον Βασίλειο Διαμαντόπουλο. Και οι δύο ήταν εισηγητές των θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις συζητήσεις και είναι εδώ, αν χρειάζεται, να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Αν και νομίζω ο κύριος Μίχας, όπως πάντα, ήταν αναλυτικός και δεν άφησε περιθώρια παρεμηνιών. Λοιπόν, δεν θα καταχρεωστώ τον χρόνο σας, εφόσον μου το ζητήσατε άλλωστε. Ούτε έχω πρόθεση να επαναλάβω πράγματα που πολλάκις το τελευταίο διάστημα τόσο στα αιρετά όργανα διοίκησης, όσο και στο δημόσιο διάλογο έχουν υποθεί και επαντηθεί. Το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Καλαμάτας είναι έργο απαραίτητο για κάθε πόλη και περιοχή που επιθυμεί να αναπτυχθεί, διαθέτοντας κατάλληλες υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τις στοχεύσεις της. Ένα έργο που με την ολοκλήρωσή του θα καταστήσει την Καλαμάτα την πρώτη πόλη πανελλαδικά με ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση. Ένα έργο που έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση και το οποίο, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Το έργο για το οποίο συζητάμε είναι έργο προφανώς σύνθετο, δύσκολο, απαιτητικό, πολύπλοκο. Δεν είναι αγροτική οδοποιία ή πολυχώρος, πολιτιστικός ή αθλητικός που θα ακούμε από την πρώτη στιγμή «Εύγε και μπράβο». Δεν είναι ανάπλαση πλατείας ή περιοχής που θα ακούμε γκρίνια το πρώτο διάστημα, αλλά θα έρθει το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει και να νιώθουμε υπερήφανοι γι' αυτό. Είναι ένα έργο υπόγειο, έργο που δεν φαίνεται, έργο που προκαλεί αναστάτωση, γκρίνια, θυμό, που ο πολίτης, οι πολλοί, ποτέ δεν θα μας δικαιώσουν, γιατί μπορεί ποτέ να μην συμβεί πλημμυρικό φαινόμενο, αλλά και αν συμβεί, να έχει δουλέψει τόσο σωστά, πρέπει να μην το καταλάβει κανείς, που αυτό είναι και το ζητούμενο άλλωστε. Έργο λοιπόν που έχει πολιτικό και κοινωνικό κόστος. Εμείς όμως το αντιλαμβανόμαστε σε ένα έργο απαραίτητο για την εξέλιξη της πόλης, για την ασφάλεια των συνδημοτών μας. Και είμαστε εδώ, εγώ και οι συνεργάτες μου, ακόμα και για να σηκώσουμε το όποιο πολιτικό κόστος. Ως προς τα τεχνικά, ως προς την αναιτιότητα της μελέτης, ως προς όλα αυτά, έχουν δοθεί απαντήσεις και νομίζω ότι όλα τα μέλη του σώματος έχουν σχηματίσει άποψη. Το ερώτημα που πρώτο πρέπει σήμερα να απαντηθεί είναι ένα. Θέλουμε αντιπλημμυρική θωράκιση? Εμείς ξεκάθαρα λέμε ναι. Το δεύτερο ερώτημα, συμφωνούμε με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Και εδώ ερχόμαστε εμείς να θέσουμε κόκκινες γραμμές, παρατηρήσεις και επιφυλάξεις. Κόκκινες γραμμές και παρατηρήσεις που τις ήδη έχουν ήδη αποτυπωθεί και τις έχουμε αποστείλει στην εταιρεία από πέρυσι στις 5 Αυγούστου 2021, μετά εκείνη τη σύσκεψη. Ναι, λοιπόν, στο έργο, προφανώς με τις παρατηρήσεις όλων εκείνων που κρίνουν ότι η Καλαμάτα χρειάζεται την πλημμυρική προστασία. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τους αρνητές μιας πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε τις απόψεις εκείνων που γενικά και αόριστα ο καθένας για τους δικούς του λόγους θέτουν σε κίνδυνο ένα έργο υποδομής με βαθιά κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Εμείς ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, κύριε Πρόεδρε, λέμε: δεν μας αφορά ποιος θα φτιάξει το έργο. Ας το φτιάξει όποιος θέλει. Αρκεί να έχει το κατασκευαστικό εκτόπισμα να το φτιάξει γρήγορα και σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα στοιχήσει το έργο. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Αυτή είναι δουλειά της πολιτείας. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε κριτές των πάντων. Η ίδια θα το εξετάσει και οφείλει να είναι αυστηρή στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Εμείς της έχουμε εμπιστοσύνη. Εμάς μας αφορά πότε θα γίνει το έργο. Μακάρι να γινόταν εχθές. Πότε θα διευθυνθούν τα ρέματα που στη Δυτική Καλαμάτα, στο Πίδημα, Μαζιά και Μουγκός, που κινδυνεύουν εκεί τα σπίτια.
Πότε θα διευθύνουν τα ρέματα στην Ανατολική Καλαμάτα και Ρεζένια και Πολιτεϊκό 1, Πολιτεϊκό 2. Ξέρουμε τι έχει συμβεί εκεί με επιχειρήσεις. Με επιχειρήσεις που κάνει προσφυγές κατά το Δήμο Καλαμάτας. Και στη δεύτερη φάση, τα ρέματα που είναι ανατολικά του Νέδοντα, Καλαμίτσι και Βέλιουρας, πότε αυτά θα διευθετηθούν να μην κινδυνεύει η Σπάρτης. Και πάμε δυτικά του Νέδοντα, Ελαφογκρέμι, Λαγκάδα 1, Λαγκάδα 2, Καραμπογιάς. Ξέρετε ποιες περιοχές είναι αυτές? Γλάφκου, Δράκου, Μπουλούκου. Θυμόμαστε όλοι τα βουνά με αυτοκίνητα που είχαν γίνει το 2016. Αυτές οι παρεμβάσεις θέλουμε να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν άμεσα. Και το δεύτερο που μας αφορά, πραγματικά μας αφορά, υπάρχει καλύτερη λύση? Υπάρχει πιο ρεαλιστική πρόταση? Και προφανώς καλύτερη λύση δεν είναι να ξεσκεπάσουμε τα ρέματα, να ξεσκεπάσουμε το Ελαφογκρέμι και να φτάσουμε στη θάλασσα και να τρέχουμε 10 χρόνια με δικαστήρια για να μπορέσουμε να γκρεμίσουμε τα σπίτια. Υπάρχει βέβαια το τμήμα που είναι στον Έδοντα, από την πλατεία 23 Μαρτίου μέχρι την Κυλκής. Αυτό το τμήμα που προφανώς είναι για όλους μας ένας κόμπος στο λαιμό. Αυτό το τμήμα λοιπόν, επανειλημμένως έχω πει στους μελετητές και στον κύριο Μίχα πολλές φορές, αλλά και σε όλους που έχουμε συζητήσει, να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο ώστε να μην το γκρεμίσουμε. Αν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, θα πρέπει να γκρεμιστεί. Και βέβαια δεν αναφέρομαι στην Ιατροπούλου που όλοι παραδέχονται ότι αυτή πρέπει οπωσδήποτε να γκρεμιστεί και να κατασκευαστεί. Στη γέφυρα στην Ιατροπούλου, με συγχωρείτε. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή έχουμε θέσει κόκκινες γραμμές και παρατηρήσεις. Και αυτές είναι ξεκάθαρες και δεν χωρούν παρερμηνίες και αποκλίσεις. Το τμήμα του Καραμπογιά, πρώτη παρατήρηση, πρώτη κόκκινη γραμμή, πρέπει να είναι κλειστό. Δεν μπορούμε να διαταράξουμε τον πολυδομικό ιστό. Το τμήμα του Νέδοντα, αν τελικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ξεσκέπασμα, που οι μελετητές μου έχουν πει ότι κατά τη φάση των υλικών μελετών θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο παρά το ότι μου λένε ότι είναι αδύνατον. Φαντάζει αδύνατο αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο, όσο αφορά τον Έδοντα, ότι θα ξεσκεπαστεί και θα ξανασκεπαστεί και θα γίνει όπως ήταν ή καλύτερα. Αυτές είναι οι δύο κόκκινες γραμμές. Και έχουμε καταθέσει ένα χρόνο τώρα και παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις πολύ σημαντικές. Πρώτον, το ρέμα των Αγίων Θεοδόρων στη Θουρία. Όλοι ξέρουμε τη Θουρία. Πόσο σημαντικό είναι να γίνει η εκτροπή του ρέματος. Δεύτερον, να βρεθούν χώροι στάθμες μέσα στις μελέτες που θα γίνουν παραποτάμια. Τρίτον, να οριοθετηθεί ο Νέδοντας ανάντι της γέφυρας Σπάρτης για 1.200 μέτρα, λέει ο κ. Γιαννακιάς, για 1.830 λέμε εμείς, για να μπορούμε να αναδείξουμε το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα. Τέταρτον, το ρέμα του Καλαμιτσίου να μην περάσει από τη Σπάρτης και να βγει από το νέο περιμετρικό που έχει προκύψει μέσα στην πράξη εφαρμογής. Πέμπτον, ο Βέλιουρας να διευθετηθεί πιο ψηλά, αλλά αν διευθετηθεί πιο ψηλά, τουλάχιστον τα 200 μέτρα που κινδυνεύουν περιουσίες. Και έκτον, και το λέμε ξεκάθαρα αυτό, η κατασκευή ταμιευτήρα στην Αρτεμισία, όπου θα λειτουργεί ως λεκάνη ηρεμίας, εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Μια πρόταση που την έχουμε συμπεριλάβει στον ενδεικτικό στρατηγικό σχεδιασμό που καταθέσαμε για την υποψηφιότητα της Καλαμάτας στις 100 έξιμες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Και έλαβε η θετική έγκριση. Συμπερασματικά, αν σήμερα ρωτήσατε 100 Καλαματιανούς αν η πόλη χρειάζεται την ποιμική θωράκιση και 100 θα πούν ναι. Η Καλαμάτα δεν μπορεί να χάσει αυτή την ευκαιρία. Για τον Έδοντα, είτε γίνει το έργο είτε όχι, ο Έδοντας χρήζει παρεμβάσεων. Το ξέρουμε ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε τη μελέτη τη δική μας του 2011. 75 κυβικά παροχητευτικότητα στον Έδοντα. Πήραμε ένα έργο στο Καλαμίτσι, ο Περιφερειάρχης το έφερε, εγκρίθηκε, δημοπρατήθηκε και ποτέ δεν έγινε γιατί ποτέ δεν πήρε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Χρειάζεται λοιπόν παρέμβαση ο Έδοντας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε και οι ειδικοί. Τα λένε και οι άνθρωποι, αν θέλετε, με τεράστια εμπειρία. Όπως ο πρώην Γενικός Διευθυντής ΔΕΙΑΚ, ο Μέγιστο Τσαούσης, που χαρακτηρίζεται ως ο πιο έμπειρος και άρτια καταρτισμένος υπηρεσιακός που έχει υπηρετήσει την πόλη από τις θέσεις ευθύνης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ειλικρινά σας το λέω, να μας ενώνουν πρέπει αυτά τα έργα και όχι να μας διχάζουν. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας δεν μπορεί να περιμένει. Και αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ως Δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της περιφέρειας Πελοποννήσου, θα συνεχίσω να διεκδικώ το αυτονόητο. Υποδομές που να υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης. Υποδομές για να μπορεί να κοιμάται ήσυχος κάθε φορά που βρέχει και ο τελευταίος κάτοικος αυτής της πόλης. Γιατί όπως και με το σεισμό, έτσι και με την πλημμύρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πότε θα συμβεί. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε κατάλληλα,
έχουμε υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία. Θέλω να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχουν ήρωες και προδότες. Δεν υπάρχουν αυτοί που αγαπούν την πόλη και αυτοί που μισούν την πόλη. Όλοι αγαπάμε την πόλη μας. Όλοι αγαπάμε την περιφέρειά μας. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Ενδεχομένως να αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τα πράγματα, να τα προσεγγίζουμε από διαφορετική σκοπιά. Γι' αυτό σας ζητώ ο καθένας από εμάς, από εσάς, να κάνει την υπέρβασή του, υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό. Κλείνοντας τα αυτιά μας σε αυτούς που εκ πεπιθήσεως λένε όχι σε όλα, αλλά ακούγοντας αυτούς που εκφράζουν προβληματισμό και αγωνία. Αυτούς θέλουμε να ακούσουμε. Αυτούς που εκφράζουν προβληματισμό και αγωνία και τη μετατρέπουν αυτοί σε παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ.